Ελλάδα Sports στους 94,3. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε ό,τι υπάρχει, ό,τι κυκλοφορεί από νέο βέβαια, από την ομάδα του Παναθηναϊκού, φυσικά ποιος άλλος, Λάμπρος Καραγκάνης. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και που δεν μας ακούει, σε όλο τον κόσμο γενικά. Υγεία, πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το βασικό, υγεία, και βλέπω ότι την υγεία την έχουν αποκτήσει και ο Κετβάη και ο Σέγκεφελτ που επιστρέφουν. Ναι, έχουν γυρίσει στις προπονήσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού από σήμερα το απόγευμα. Προπονήθηκαν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές που ανέφερες, και ο Γετβάη και ο Σέγκεφελτ. Μένει να δούμε και την αυριανή προπόνηση, αλλά και τις επόμενες, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την επιστροφή των δύο. Το απουσιολόγιο αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι σε τραυματισμούς, γράφει μόνο τα ονόματα των μακρόχρονων απόντων Palmer Brown και Magnusson, και φυσικά των εννέα διεθνών, του Ζέκα, του Ιωαννίδη, του Μπακασέτα, του Σπόραρ, του Βέρμπιτς και του Τσέριν, του Ακαϊντίν, του Λοντίγκιν και του Μλαντένοβιτς, οι οποίοι αναμένεται να ενσωματωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διεθνείς τους υποχρεώσεις. Ελπίζουν στον Παναθηναϊκό να γυρίσουν όλοι απολύτως υγιείς, έτσι ώστε ο Φατίχ Τερίμ για πρώτη φορά από τη μέρα που ανέλαβε να έχει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του εν ώψη ΠΑΟΚ. Και είναι μεγάλη, ναι, και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, ναι. Λάμπρο μου, γιατί τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία μετά τις εθνικές, πλέον ξεκινάνε πάλι τα play-offs και τα derby, έτσι. Ναι, τους Palmer Brown και Magnusson πήγαν να πω, τους βρήκε τραυματίες. Από τη μέρα που έχει έρθει ο Τερίμ, ο Παναθηναϊκός σε κανένα παιχνίδι δεν έχει παρουσιάσει πλήρη αποστολή, σε κανένα όμως. Οπότε θα είναι και η επίτευξη του στόχου του ίδιου, ώστε στα play-offs, στα κρίσιμα παιχνίδια, να είναι πάνωπλος ο Παναθηναϊκός, διότι αυτή ήταν εξ αρχής η επιδίωξή του. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, αθλητισμός είναι, δεν μπορείς να προβλέψεις τι μπορεί να γίνει αύριο, μιλάμε πάντα με τα υπάρχοντα δεδομένα. Και όταν επιστρέψουν όλοι από τις εθνικές, ό,τι προλάβει με όλους δηλαδή, θα κάνει προετοιμασία ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με το Δικέφαλο του Βορρά, με τον ΠΑΟΚ, που είναι στη Λεωφόρο στις 31 του Μάρτη στις 6 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και τα εισιτήρια αναμένεται να βγουν στην κυκλοφορία, μάλλον να βγει ανακοίνωση νομίζω αύριο, και θα είναι ή από αύριο το μεσημέρι ή από την Τετάρτη το μεσημέρι. Οπότε ο κόσμος του Παναθηναϊκού από αύριο το πρωί καλό θα είναι να είναι σε εγρήγορση, έτσι ώστε να προλάβει να προμηθευτεί ένα μαγικό χαρτάκι, γιατί αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα σε μικρό χρονικό διάστημα, υπό την έννοια ότι μετά και το 3-1 του Φαλήρου, όπου βέβαια απέναντι στον Ολυμπιακό, που βέβαια είναι αρκετά πίσω στον Μάρτιο πλέον, αλλά γιατί πλησιάζουμε στα τέλη του μήνα και μετά από 20-21 μέρες διακοπή θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα την πρώτη αγωνιστική των play-offs. Έχει δύο παιχνίδια εντός. Ακολουθεί ο Άρης έξω, μετά τα δύο παιχνίδια εντός με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, η Λαμία μέσα, η Λαμία έξω, δηλαδή παιχνίδια τα οποία αν περάσουν αυτά τα δύο, δεν λέω φυσικά ότι είναι εύκολα σε καμία των περιπτώσεων, και το έχει αποδείξει αυτό και το πρόσφατο παρελθόν. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα είναι παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τα πάρει, έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει, αν έχει επιτύχει κάποια καλά αποτελέσματα στα προηγούμενα παιχνίδια, να τα κεφαλαιοποιήσει στη βαθμολογία. Είναι πολύ σημαντικά τα μάτς που έρχονται, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να το τονίζω, είναι περιττό. Πάντως, αν και είναι νωρίς, και λέω νωρίς γιατί η μεταγραφική περίοδο είναι το καλοκαίρι πλέον, από την Πορτογαλία για τη Sporting υπάρχει ενδιαφέρον, φαίνεται, για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Τσέριν λέει ότι δεν είναι μόνο σε μέσο της Ρουμανίας η Sporting, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ναι. Πάντως, έχουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι έτσι. Για μένα αυτή η κουβέντα, βγήκα και νωρίτερα στο Φώτη και ανέφερα αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ από την Πορτογαλία του δημοσιογράφου Μπρούνο Αντράντη του Μάις Φούτμπολ, μιας πολύ παλιάς ιστοσελίδας, ήταν από τα πρώτα πορτογαλικά site στα χρόνια που άρχισε να εκολάπτεται το διαδίκτυο το Μάις Φούτμπολ, το οποίο το διαβάζουμε χρόνια. Είναι η αλήθεια και είναι αρκετά αξιόπιστο, αλλά όταν παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή double ουσιαστικά, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο, η συζήτηση για μένα, η μεταγραφική, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Φυσικά θα μεταφέρουμε τι ακριβώς γράφτηκε και στη δική σου εκπομπή και το δικό σου ακροατήριο, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ υπό την έννοια ότι προέχουν τα αγωνιστικά. Εννοείται και αυτό, όχι αν θα πουληθεί ο Ιωαννίδης το καλοκαίρι με 20, αν θα πουληθεί με 30, αν θα παραμείνει, αν ή αν θα φύγει ο Τσέριν.
Ο Τσέριν λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις σε ρουμανικό μέσο που είπε για τον Ιωαννίδη ότι δεν είναι μόνο η Sporting που τον κοιτάζουν, ότι είναι η Αταλάντα, ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες, ότι είναι, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσελκύσει το βλέμμα αρκετά σημαντικών ομάδων από μεγάλα πρωταθλήματα, όπως το έχει κάνει και ο Τσέριν, για να τα λέμε όλα, γιατί αυτοί οι δύο είναι ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές που αποτελούν τα πιο ισχυρά μεταπολιτικά χαρτιά του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, ο Μπρούνο Αντράντε του Mice Football είπε ότι μια καλή βάση διαπραγμάτευσης, συζήτησης ανάμεσα στις δύο πλευρές, της Sporting Λισαβόνα και τον Παναθηναϊκό, είναι τα 15 συν 5, τα 15 εκατομμύρια σαν standard fee και τα 5 σαν bonus, έτσι ώστε να συζητήσουν το πλαίσιο πιθανής πώλησης του Φώτιο Ανίδη της Sporting Λισαβόνα. Εντάξει, η Sporting υπό την έννοια ότι έχει να, ότι μάλλον θα πουλήσει το καλοκαίρι τον Γιόκερες, που έχει έναν παίκτη που έχει καταπληκτικά στατιστικά φέτος, το Σουηδό, τα συζητούσαμε και μαζί τις προάλλες. Ακριβώς. Θα μπορεί να πάρει και 70 και 80 εκατομμύρια. Το να δαπανίσει ένα ποσό σε αυτά τα λεφτά που ενδεχομένως θέλει ο Παναθηναίκος για να καθίσει στο τραπέζι για να πουλήσει τον Ιωάννιδη, ότι μπορεί να τα δώσει, μπορεί να τα δώσει. Ότι υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες από τις πωλήσεις του Σπόραρ στον Παναθηναϊκό και του Αλεξανδρόπουλου στη Sporting από τον Παναθηναϊκό, σίγουρα επίσης είναι ένα ενισχυτικό στοιχείο. Όμως πρέπει να δούμε πρωτίστως πώς θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση Ιωαννίδη, δηλαδή πώς θα κινηθεί στο να του δώσει παραπάνω χρήματα, ένα καλύτερο συμβόλαιο, το οποίο ενδεχομένως να προσεγγίσει τα διπλά χρήματα από τα οποία παίρνει τώρα, δηλαδή κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αν θα του επιμηκύνει το ήδη ανανεωμένο συμβόλαιό του από τον περασμένο Μάιο, που είναι μέχρι το 2027, θα το πάει ας πούμε 2028 ή 2029. Η επιδίωξη του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, της διοίκησής του, από αυτό που καταλαβαίνω τουλάχιστον, είναι ότι θέλει τον Ιωαννίδη να παραμείνει για αρκετά χρόνια ακόμα στην ομάδα. Τώρα, επειδή στο ποδόσφαιρο όλα καθορίζονται από το χρήμα, πέρα από το τι αισθάνεσαι και το τι θέλεις για έναν ποδοσφαιριστή κτλ. Αν έρθει μια πρόταση στην οποία ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να πει όχι και, και είναι από ένα πρωτάθλημα που θα δελεάσει τόσο πολύ τον Ιωαννίδη που θα θέλει να πάει να δοκιμάσει την τύχη του εκεί. Επίσης, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε επόμενο χρόνο και δεν μπορούμε να προδικάσουμε γι' αυτό. Επίσης, και κλείνω με αυτό τη μεταγραφολογία. Δεν θα την κλείσω με αυτό, αλλά το προτελευταίο. Να πω ότι επειδή συζητούσαμε και μαζί τις προάλλες για το ποσοστό μεταπόλησης, επειδή έχουν γραφτεί για 50%, έχει ακουστεί για 50% κτλ., η δική μου ενημέρωση είναι ότι είναι όντως πολύ σημαντικό το ποσοστό μεταπόλησης που έχει διατηρήσει ο Λεβαδιακός για τον Φώτιο Ανίδη, αλλά προσεγγίζει περίπου το 25-30%. Δεν είναι παραπάνω. Και πάλι είναι πολύ σημαντικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Βέβαια, όταν δηλαδή, πάμε σε μεγάλα νούμερα, φίλε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, στα 20 εκατομμύρια είναι περίπου 6,2-6,3. Είναι πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνεις. Είναι το budget του Λεβαδιακού, δεν ξέρω και εγώ για πόσες χρονιές. Πάντως, όταν πουληθεί ο Ιωαννίδης, αν πουληθεί, ο Λεβαδιακός θα καρποθεί ένα πολύ καλό, ένα μεγάλο. Ακριβώς αυτό. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, το είπα σχηματικά το 20, για να μου βγει και η διαίρεση. Ναι, σωστό. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Ακαϊντίν, ότι το γεγονός ότι έχει πάρει παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό με Φάτι Τερίμ, το γεγονός ότι δεν χάνει τη θέση του στην Εθνική Τουρκία, όπου εξακολουθεί να είναι βασικός. Έτσι. Δύσκολα θα τον διατηρήσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, δεν πολύ απασχολεί το ενδεχόμενο αυτό, υπό την έννοια ότι πρώτον παίζονται οι στόχοι. Ο Ακαϊντίν έδειξε στο Καραϊσκάκι ότι δίπλα στον Αράο μπορεί να βγάλει αρετές που δεν μας τις είχε δείξει δίπλα στον Ούγκο. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Και σύν της άλλης, η ρήτρα του, τα 3,5-4 εκατομμύρια, είναι πάρα πολύ υψηλά και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν μείνει πια τόσο ευχαριστημένος από τον Ακαϊντίν, να δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για να τον διατηρήσει το ρόστερ του. Όλα αυτά όμως είναι συζητήσεις που τολμώ να πω ότι γίνονται τώρα, επειδή δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Και επειδή μετατοπίζεται το ενδιαφέρον πάντα σε αυτές τις διακοπές λόγω εθνικών ομάδων ή εορτών στα μεταγραφικά. Οπότε αυτή τη στιγμή περισσότερο συζητάμε την υπάρχουσα επικαιρότητα και όχι επιπραγματικού. Δηλαδή κάνουμε υποθέσεις εργασίας. Οπότε, εντάξει, με αυτό ολοκληρώνω τη μεταγραφική αναφορά μου, που επαναλαμβάνω, νιώθω πολύ άβολα όταν υπάρχουν 9 τελικοί για το πρωτάθλημα και ένα τελικό κυπέλου, να συζητάμε για το αν θα μείνει ο ένας, αν θα έρθει ο άλλος. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται πραγματικά σε καμία ομάδα σε τόσο μεγάλη ένταση, παρά μόνο στον Παναθηναϊκό. Επειδή, εντάξει, αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, ο Ιωαννίδης
είναι ένα hot όνομα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και στην εθνική ομάδα και στο Παναθηναϊκό και στο εξωτερικό. Και φαντάσου να περάσουμε και στα τελικά του Euro. Να... Βέβαια. Και ο Τσέριν, ας πούμε, που συζητούσαμε νωρίτερα. Εγώ θα βάλω και το Βαγιανίδη πίσω από αυτούς. Πίσω από αυτούς, λέω. Οκ, μπορείς να τον βάλεις λόγω ηλικίας, λόγω προσδοκόμενου, λόγω potential, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο τώρα, βέβαια, θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, αλλά υπάρχει ένα post του Σισε που λέει πότε θα κάνουμε παιχνίδι προς τιμή μου. Θέλω να παίξω ξανά μπροστά στην πράσινη οικογένειά μου, λέει. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει. Γιατί, βέβαια, ο Σισε είχε έρθει πέρσι τηλεοφόρο και είχε τιμηθεί στις βραβεύσεις. Με τον Μπέρκ, νομίζω, μαζί. Στα ημίχρονα και στις αρχές των αγώνων είχε έρθει. Είχε τιμηθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά ποιος δεν θα ήθελε, όπως τον είδαν οι φίλοι της Λίβερπουλ σε αυτό το φιλικό παλεμάχων που έγινε πρόσφατα, να ποιος δεν θα ήθελε να ξαναδεί τον Τζιμπρίλ Σισέ με την πράσινη φανέλα, έτσι, να αγωνίζεται. Θα είναι πολύ καλό event και νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να το φτιάξουν, αν δεν έχουν αρχίσει ήδη να το κάνουν. Πόσο χρόνο έχουμε, ένα λεπτό? Όχι, θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Αν περιμένεις να επιστρέψουμε, δεν θα αργήσουμε. Ναι, ας περιμένουμε για να πούμε και κάτι για το γήπεδο, βέβαια. Ναι. Ωραία, να περιμένεις πολύ λίγο στη γραμμή, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να ολοκληρώσουμε το Λαύρο Γκαραγάνη. Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε και πάλι στον Λάμπρο Καραγκάνη για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Λάμπρο, είσαι εδώ, φαντάζομαι. Ναι, Σάκη, ήθελα να πω κάποια πράγματα για το γηπεδικό, υπό την έννοια ότι το ρεπορτάζ μας εκεί στα τέλη της προπροηγούμενης εβδομάδας, αν θυμάσαι, ήταν, πρέπει να ήταν Παρασκευή 15 Μαρτίου ή κάτι τέτοιο, όχι την Παρασκευή αυτή που μας πέρασε. Την προηγούμενη, ναι. Όπου είχαμε πει για μια σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τον κύριο Χάρη Δούκα, εκπροσώπους της ΑΕΠ Ελαιώνα, τον κύριο Παναγιώτη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, τους εκπροσώπους του Ερασιτέχνη, όπου είχε βγει ένας οδικός χάρτης για το πώς θα αντιμετωπιστούν, ξέρεις, και οι δυσκολίες που έχουν προκύψει για το χρηματοδοτικό κομμάτι του αποκαθαρισμού. Ναι, και το καθαρισμό, μπράβο, ναι, ότι βρέθηκε τα χρήματα. Για το πότε θα μπει η κοινοπραξία, τι ακριβώς θα γίνει. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, κάποιες αποφάσεις από τον κύριο φορέα του υλοποίησης του έργου των Δήμων Αθηναίων ελήφθησαν, ανακοινώθηκαν, κοινοποιήθηκαν. Τις μεταφέραμε, όπως ξέρεις, στην εκπομπή σου. Απλά επειδή προέκυψαν κάποια δημοσιεύματα. Αν και επίσης μου είναι άβολο να σχολιάζω επικαιρότητα σε ρεπορτάζ δικό μας, ας πούμε, που έχει επιβεβαιωθεί και τα λοιπά, οφείλω να το κάνω όμως και για τον κόσμο που ενδεχομένως να μην έχει ακούσει το δικό μας ρεπορτάζ και να έχει σταθεί στα αυτά που διάβασε το προηγούμενο διήμερο, τριήμερο, αλλά και για να κάνουμε ένα follow-up, δηλαδή να πούμε σήμερα αυτά που θα γραφτούν σε 3-4 μέρες από σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πρώτον, επειδή ο κόσμος ακούει για άδεια κατεδάφισης της λεωφόρου και το πράγμα για το γεγονός ότι από δεκαετία πήγε σε 20ετία, αυτό πέρασε με νόμο στη Βουλή προεβδομάδων, επειδή ακούει για Digicom, για πράγματα τα οποία δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Στο πρόσφατο δελτίο τύπου ουσιαστικά που αναρτήθηκε στη διάβγεια με βάση τις αποφάσεις που έλαβε ο Δήμος Αθηναίων στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συζητηθεί το γηπεδικό και αυτήν την εβδομάδα. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Θα το δούμε αύριο ή μεθαύριο. Υπάρχει η έγκριση της Digicom σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 107 για τη συμβατότητα χρηματοδότησης στο Βοτανικό. Επειδή ο κόσμος διαβάζει για άδειες κατεδάφισης κτλ., η άδεια κατεδάφισης σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει κατεδάφιση της λεωφόρου, απλά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και με την άδεια λειτουργίας και των εγκαταστάσεων και με άλλα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε όμως όταν έρθει η ώρα, για να μην υπερφορτώσουμε το μυαλό του κόσμου με πληροφορία. Αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχει η πεποίθηση στις εμπλεκόμενες πλευρές ότι μετά το κενό, το χρηματοδοτικό κενό που καλύφθηκε από την απόφαση του Δήμου Αθηναίων με τα 5 συν ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν στην κοινοπραξία έτσι ώστε να ολοκληρώσει τον αποκαθαρισμό του οικοπαίδου, θα πάμε
θα μπει η κοινοπραξία μέσα των κατασκευαστικών εταιριών που είναι προγραμματισμένο να κατασκευάσουν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Στον Απρίλιο λένε μέσα στον Απρίλιο. Για μένα εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό το πλάνο, αλλά οφείλω να μεταφέρω... Συγγνώμη, για να καταλάβω, τον Απρίλιο θα μπει για να καθαρίσει. Ναι, για να ολοκληρώσει τον καθαρισμό βέβαια. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που έχει μείνει και μιλούν για καλοκαίρι έναρξη θεμελίωσης του έργου. Για μένα αυτό είναι αρκετά φιλόδοξο σενάριο. Μακάρι να γίνει βέβαια. Ναι, σίγουρα. Οφείλω όμως να το αναφέρω. Θα γίνουν σοφότεροι, και αυτό το ανέφερα στον Μάνο Ζερβό χθες νομίζω, τέλος πάντων. Αν να το πω και στην εκπομπή σου, γιατί έχεις ένα διαφορετικό έτσι, και συγκεκριμένο ακροατήριο και ενδεχομένως και λίγο πιο παναθηναϊκό. Στις 9 Απριλίου, την μεθεπόμενη Τρίτη, μετά το παιχνίδι με τον Άρη ουσιαστικά, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, θα αναμένεται να γίνει η συνέντευξη τύπου που είχε προαναγγείλει, αν θυμάσαι, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ναι, θα είναι και ο Δήμαρχος, ξέρεις. Ναι, ναι, θα είναι. Θα είναι. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες, δηλαδή στο 99,99% ότι θα είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων και θα είναι μάλιστα και ένας άνθρωπος, ένας τέλεχος από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πιθανότατα εικάζω, δηλαδή ο κύριος Παναγιωτήτης, ο οποίος είναι και άριστος γνώστης του αντικειμένου, οπότε μπορεί να λύσει απορίες, ας πούμε, που ενδεχομένως να προκύψουν. Η είδηση εδώ είναι η ημερομηνία, δηλαδή ότι μάλλον πηγαίνουμε, δεν έχει ανακοινωθεί, είναι πληροφορία, πηγαίνουμε για τις 9 Απριλίου, την Τρίτη. Υπάρχει και μια δεύτερη πληροφορία ότι μάλλον θα γίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο, αλλά αυτό το μεταφέρω με πάσα, μάλλον με επιφύλαξη, γιατί δεν είναι τσεκαρισμένο ακόμα. Οπότε στις αρχές του Απρίλη, στο πρώτο δεκαήμερο, θα μάθουμε ακριβώς πώς θα γίνει, λέει, τον οδικό χάρτη των κινήσεων από εδώ και πέρα. Τώρα, για το κόστος που τον εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού που έχει αυξηθεί, χωρίς να έχουν αυξηθεί τα υλικά, χωρίς να έχει αυξηθεί η ενέργεια που ίσα ίσα τους τελευταίους μήνες έχει επιστρέψει σε επίπεδα πρόκρισης, θα έλεγα. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα πρέπει να μας το απαντήσουν και θα ερωτηθούν, γι' αυτό είμαι σίγουρος, οι αρμόδιοι εκεί. Γιατί έχει ζητήσει και ο Παναθηναϊκός κάποια πράγματα παραπάνω. Η ΑΕΠ Ελαιώνα, βάσει νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ποσό οικονομικά. Τώρα, το αν θα βρεθεί μια άλλη φόρμουλα για να έρθουν και κάποια έξτρα κεφάλαια από τρίτη πλευρά, από άλλη πλευρά, είναι κάτι που επίσης θα ερωτηθούν οι αρμόδιοι και θα μας απαντήσουν. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, όχι απλά κινητικότητα, υπάρχουν πλέον αποφάσεις οι οποίες καλούνται να υλοποιηθούν και στεκόμαστε σε αυτό, τις μεταφέρουμε με σεβασμό προς τον κόσμο, με καμία διάθεση απαξίωσης του γηπεδικού, που είναι μείζονος σημασίας για το μέλλον. Βέβαια, γιατί σε κάθε μας εκπομπή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το γηπεδικό. Για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να τα βάζουμε όλα στο μίξερ, να απαξιώνουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού να βρει νέες εγκαταστάσεις για τα επόμενα 100 χρόνια. Επειδή για την άδεια κατεδάφισης έχω αφήσει ένα τυζεράκι και κλείνω με αυτό στην εκπομπή σου, για κάποιες δυσκολίες οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν, αυτές δεν αφορούν το ποιος θα είναι ιδιοκτήτης στην άδεια κατεδάφισης, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος στέκεται ακριβώς και με τυπολατρικό, θα έλεγα, τρόπο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λεωφόρου που μεταφέρεται στον Βοτανικό, και καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε δημόσια, γιατί δεν έχουμε και ούτε το χρόνο, είναι πολυδέδαλο το θέμα και δεν υπάρχουν ούτε τίτλοι ιδιοκτησίας αυτή τη στιγμή ούτε τίποτα, οπότε καλό θα ήταν να μην συζητηθεί, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά δεν θα γίνει δημόσια. Είναι άλλο το ζήτημα με την άδεια κατεδάφισης, αλλά και αυτό θα το πούμε σε επόμενη στιγμή. Πάντως εγώ εκεί εντοπίζω ένα σημαντικό θέμα, γιατί υπάρχει μια προϋπόθεση για να εκδοθεί η άδεια κατεδάφισης, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, δεν πληρείται. Το ποια είναι, όταν έρθει η ώρα. Αυτά. Και συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο, όχι, σου γιατί λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως υπήρχε ο χρόνος. Έχεις πολλές καλησπέρες και από παιδιά που ζητούσαν αν έχουμε κάτι νεότερο και πρόλαβες, όπως ο Αναστάσης, ο Λεωνίδας, ο Μάρκος, ο Βαγγέλης, ο Βασίλης. Ωραία. Και την καλησπέρα μου και τα χρόνια μου πολλά σε όλα τα παιδιά. Και χρόνια... να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί αυτά που λέμε για ορισμένους να ακούγονται, πώς να το πω, κινέζικα. Αλλά είναι, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος, δεν το λέω με κακία, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει, απλά επειδή το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί
σημείο τριβής εντός του Παναθηναϊκού. Ναι, ισχύει. Γιατί λίγος κόσμος πραγματικά, και δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, απλά θέλω να πω ότι λίγος κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό θα είναι να τα μεταφέρουμε όλα την ώρα που γίνονται, όσο πιο απλά γίνονται και με μεγαλύτερη πιστότητα και επάρκεια, έτσι ώστε να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει και να μην παραπληροφορείται. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και για να σας αποφορτήσω λίγο, διαβάζω ένα μήνυμα από τη φίλη μου. Όχι, όχι. Θα μου αρέσει να μιλάω για το κηπεδικό τη μέρα που θα μπει το πρώτο τούβλο, θα ανοίξω σαμπάνι. Δηλαδή, θα κάνουμε πάρτι. Το περιμένω πώς και πώς, γιατί το θεωρώ τη μόνη λύση στέγαση του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 100 χρόνια. Και λέω 100 χρόνια, για να μην παρεξηγηθώ, όχι επειδή είναι η συμβάση τα 99, γιατί μετά 100 χρόνια που εμείς θα είμαστε σκόνη, θα ξαναχρειαστεί ο Παναθηναϊκός να κάνει άλλο γήπεδο. Ή να ανακατασκευάσει εκείνο ή να κάνει γήπεδο κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσω με το μήνυμα από τη φίλη την Αφροδίτη από την όμορφη Λευκάδα που θέλει να σε πειράξει και λέει: καλησπέρα, χρόνια πολλά στο Λάμπρο και ελπίζω να τίμησε τα εδέσματα της ημέρας ο Λάμπρος. Δεν τα τρώω, αφού σας το έχω πει ότι προβατίνες και ψαρικά και τέτοια δεν τα τρώω. Είμαι παραδοσιακός. Εγώ, φίλε, όφιλα να διαβάσω το μήνυμα και να κλείσουμε με αυτό. Καλά έκανα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Λάμπρο Καρακάνη, ο οποίος εντάξει, ήταν πλήρης η ενημέρωση πέρα από τα αγωνιστικά που είναι πολύ λίγα. Πάρα πολλά τα δικά σου μηνύματα για το γηπεδικό. Πολύ ενημερωμένος ο Λάμπρος και παρακολουθεί από κοντά και αυτό το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό. Ελλάδα Sports 94,3.